Ευγένεια. Ευγενική, γλυκιά. Παιδιά, δεν καταλαβαίνει γιατί έγινε τέτοιο τόρος. Δεν είπε τίποτα. Πήγε απλά στον Γρηγόρη και είπε τι καλός που είναι ο Λευτέρης, φανταζείς. Όλα καλά. Καλό, καλό κορίτσι. Όλα καλά, γιατί έγινε τόρος. Και μην το κρατώ παίξα. Παιδιά, εγώ νομίζω το διαχειρίστηκε ότι ήξερα θα την ρωτήσουν γι' αυτό. Και νομίζω ότι το έχει φτιάξει το μυαλό της πάρα πολύ έξυπνα και το διαχειρίστηκε με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Έχει μετανιώσει. Ότι λίγο δεν κατάλαβα, λίγο είμαι και λίγο έτσι πιο ελευθερία γυναίκα που τα βλέπω λίγο αλλιώς τα πράγματα, τα λουλουδάκια μου. Παιδιά, και μια χαρά ξέρει. Δεν ήξερε ότι θα τη ρωτήσουν γι' αυτό, δεν θα καθόταν να κάνει δηλώσεις. Καλή καταχάσα. Δηλαδή δεν... ήταν σίγουρο ότι θα τη ρωτούσαν, οπότε γι' αυτό έκατσε να κάνει και το έχει όντως σκεφτεί να πει ότι δεν, okay. Γιατί δεν έγινε τόρος και γεια σας και σας ναι, αλλά πολύ. Ο τρόπος που απαντάει δεν είναι ωραίος. Ενώ το συμπέρασμα που βγάζει είναι τώρα τι μας λες, αφού όντως είπες κάποια πράγματα. Προφανώς. Μα και γι' αυτό τα είπε για να συζητηθούν. Προφανώς. Θέλω να σου πω. Είναι άλλο να λες, ξέρετε, αποφάσισε και μίλησε εκείνη τη στιγμή στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν θέλω τώρα να το συνεχίσω. Αυτό δεν έχεις κάτι να σχολιάσεις. Το να λες δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σχολιάστηκα. Που τα σχολιάσαν λίγο... όλοι και ήταν. Εντάξει, όλοι νομίζουν ότι είναι ένα συνέδριο. Όλοι. Κάνει και το δίκιο τη κατάσταση. Προφανώς έχει συζητήσει με τον Λευτέρη, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Λες, δεν θέλω να το συνεχίσω. Αυτό που λέει Φέη. Με το στυλάκι τη. Αν θυμάσαι το στυλάκι τη, ήταν και λίγο ηρωνικό και στον Αρναούτογλου γενικά. Πολύ ηρωνικό. Στον Αρναούτογλου ήταν παιδιά, συγγνώμη, ήταν πολύ ηρωνικό. Παίζει λίγο φευγάτι, λίγο αούα. Που είναι και ο φίλο μου ο Μπάρδακα. Ουγγαρέζο. Ναι, το αούα. Είναι λίγο αούα. Ναι. Δεν ξέρω, ο καθένας βέβαια αντιδρά όπως αυτός αισθάνεται. Okay. Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να τους βγάλει τρελούς δημοσιογράφους, γιατί όντως ξεκατηνιάστηκε στον Αρναούτογλου. Και το είδαμε όλοι. Έτσι, μπορεί να πει κάτι δηλαδή. Σιγά το κορίτσι, δεν βλέπει μια χαρά. Μπορεί να ετοιμάζει κάπου αλλού, να δει καθιστή πάλι, να τα χώσει. Θέλει καραπέ. Περιοδικό. Α, σωστό. Ναι, εγώ τυχαίνει τώρα επειδή έχουμε στη συνέχεια και τον Λευτέρη καλεσμένο. Βλέπω αυτά που μου έχουν σημειώσει εδώ οι συνεργάτες, τι έχει πει στον Γρηγόρη. Ναι, τα σχολιάζεις γιατί σου δίνει το δικαίωμα να τα σχολιάσεις. Γι' αυτό και ρώτησα. Το κολλάκι οπλισμένο.